Νομίζουμε ότι επί της ουσίας είναι μία από τις πρώτες καθ' αυτό πολιτικές ενέργειες της διοίκησης η εισήγηση των συγκεκριμένων ζητημάτων, εξ αντικειμένου δηλαδή, διότι βεβαίως μιλάμε για ζητήματα που αφορούν τους πάντες και τα οποία είναι και πάντα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας ενός Δήμου και μιας δημοτικής αρχής. Συζητώντας λοιπόν για την επιβολή τελών, οφείλει νομίζουμε ο καθένας και η καθεμία να λαμβάνει υπόψη ορισμένα δεδομένα που είναι αντικειμενικά και αδιαφυσβήτητα. Το πρώτο, ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Το λέμε τώρα, να βάλουμε με όποιον έχει άλλη άποψη και ένα στίχημα για το ύψος που θα έχει διαμορφωθεί το κονδύλι των ανίσπραχτων όταν θα συζητάμε για τον προϋπολογισμό. Το δεύτερο, ότι μολονότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, φορολογείται κατ' ουσίαν από 40 μεριές. Έχω υπόψη μου, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω οι πιο παρατηρητικοί τις έχουν και οι ίδιοι, υπόψη κυβερνητικές στατιστικές που λένε ότι οι Έλληνες δουλεύουν, λέει, μέχρι και 236 μέρες το χρόνο για να πληρώνουν φόρους. Έτσι, κάτι το οποίο θέλω να επισημάνω, αυτό αφορά ένα κομμάτι βέβαια του ελληνικού λαού, ενδεχομένως συντριπτική πλειοψηφία, δεν αφορά το σύνολο, διότι πάλι οι κυβερνητικές πηγές καμαρώνουν και μας λένε για τις φοροαπαλλαγές κάθε είδους που επιδιαψηλεύουν σε επιχειρηματικούς ομίλους και φορείς. Αυτή είναι λοιπόν η σημερινή συγκυρία. Το 94% των φορολογικών βαρών σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού, τουλάχιστον έχοντας υπόψη τον περσινό κρατικό προϋπολογισμό, προέρχονται από τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους. Και επόμενα θεωρούμε βαριά την ευθύνη όποιον ομοθετεί και επιβάλλει βάρη, όποιο χαρακτήρα και ονομασία κι αν έχουν, φόροι, τέλη κτλ. Σε αυτόν τον κόσμο ακριβώς, που η φοροδοτική του ικανότητα εξαντλείται, που το εισόδημά του βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Το πράσινο, η ηλεκτροδότηση, η συντήρηση των ελεύθερων χώρων, η καθαριότητα, πρόκειται για κοινωνικές ανάγκες. Από αυτή την άποψη, σαν θέση αρχής, γνωρίζοντας ότι ο νόμος θέλει μεγάλους περιορισμούς, η δική μας άποψη είναι ότι αυτά τα τέλη τα οποία επιβάλλουν οι Δήμοι οφείλουν να καταργηθούν. Τέλη που τα επιβάλλουν από το 1958 μεν, έχουν αυξηθεί κατά πολύ δε, όσο πέφτει η κρατική χρηματοδότηση των Δήμων, αλλά είναι χρήματα τα οποία δεν υπάρχει παραμικρή ανάγκη να τα επιβάλλει μια τοπική αρχή. Εδώ τώρα, ο νόμος, όπως είπα ήδη, θέλει περιορισμούς, απαγορεύει στην ουσία την κατάργηση των τελών. Εμείς δεν πρόκειται να ζητήσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο τέτοια απόφαση, όχι σήμερα τουλάχιστον. Δεν είναι ζήτημα ούτε σχετισμών, ούτε μια πιστική τοποθέτηση. Είναι ζήτημα πάνω απ' όλα του λαού της πόλης να ξέρει τι γίνεται, να ξέρει τα δικαιώματά του και να διαμορφώνει τη δράση του και την αντίληψή του. Ερχόμενο συγκεκριμένα λοιπόν στο τι προτείνεται. Εισηγείται η διοίκηση μείωση των δημοτικών τελών στο ύψος το οποίο αναφέρεται, ένα 12,5%, και μας διαβεβαιώνει δε στην εισήγηση ότι δεν πρόκειται να κοστίσει αυτή η μείωση την ποιότητα των υπηρεσιών. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να εκτιμήσουμε και να πούμε και να επιχειρηματολογήσουμε στο λαό της πόλης αν πρόκειται για δραστική μείωση, θα θέσουμε υπόψη και των συναδέλφων εδώ ορισμένα κριτήρια. Το αν θα παίξει ένα ρόλο δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη μείωση στην ανακούφιση της λαϊκής πλειοψηφίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εν πάση περιπτώσει πράγματι και η εισήγηση ανακούφιση. Νομίζουμε καταρχήν υπάρχει μια παρατήρηση. Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει προβλέπει ότι το ύψος των δημοτικών τελών οφείλει να παρακολουθεί τις συνολικές δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών. Δυστυχώς, είναι θέμα του νόμου ασφαλώς αυτό, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή υπόψη τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Οπότε δεν μπορούμε με ακρίβεια να εκτιμήσουμε το αν οι μειώσεις αυτές πρόκειται να μεταφραστούν σε λιγότερα έργα ή η υποβάθμιση των παροχών και των υπηρεσιών. Πάντως είναι ένα δεδομένο, οφείλουμε να το παρακολουθήσουμε, θα πούμε πιο ολοκληρωμένα και εμείς, φαντάζομαι και άλλοι τότε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα στο πώς θα μπορέσει, γιατί τελικά για να είναι ευνοϊκή μια μείωση, οφείλουν οι υπηρεσίες τουλάχιστον να μείνουν στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα αυξημένα τέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένα Προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς πρέπει να διαμορφώνεται ο καθορισμός των τελών. Θεωρούμε ότι ο πιο άδικος παράγοντας εδώ μέσα, παραλαμβάνω, είναι ζήτημα καταρχήν νομοθεσίας, έχει να κάνει με το σύστημα των ζωνών. Εδώ η διοίκηση ακολουθεί το ίδιο σύστημα το οποίο έχει ακολουθήσει και η προηγούμενη διοίκηση, όσο την ξέρω εγώ, την προηγούμενη δεκαετία, ενδεχομένως και ακόμα πιο προηγούμενες, και που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό δύο ζωνών σε όλη την πόλη, με κάποια κριτήρια κτλ. Νομίζουμε ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες που δίνει αυτός ο νόμος, ο κακός, η κακή αυτή αρχιτεχνική, δεν εξαντλείται τις δυνατότητες
με τον καθορισμό δύο ζωνών μόνο. Διότι είναι μεν γεωγραφικός ο προσδιορισμός, αλλά γεωγραφικός δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείς το χωρισμό σε διαμερίσματα, σε δημοτικές κοινότητες. Κάτι το οποίο έχει σαν συνέπεια τελικά ένα κατάστημα ομοειδές στην Προξένο Κρομιλά και ένα ομοειδές στην Ανατολική Θράκης, για παράδειγμα, ή σε οποιαδήποτε αναφέρομαι σε αυτή την οδό, επειδή δεν μίλησε, υιοθετήθηκε προηγουμένως. Συνάδελφοι, δεν θα αργήσω, αλλά δεν έκανα τοποθέτηση, δεν έκανα τοποθέτηση πριν, έτσι. Και νομίζω είχα κάνει αυτή τη συζήτηση, τώρα ίσως κάποιοι να μην το άκουσαν. Λοιπόν, επόμενα είναι ένα θέμα το οποίο και θα θέλαμε κάποια απάντηση, γιατί δεν εξαντλήθηκαν και τι σκοπεύει εν πάση περιπτώσει η διοίκηση και πώς σκοπεύει να σταθεί σε αυτό το ζήτημα, εφόσον συμφωνεί ότι το να εξισώνουμε ανώμια πράγματα είναι μια αδικία. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι ειδικοί συντελεστές δεν πρέπει να ακολουθούν το χωρισμό των δημοτικών κοινοτήτων. Οφείλει εδώ όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται. Για παράδειγμα, έχει ένα νόημα να πούμε ότι άλλο συντελεστή θα έχει π.χ. Τσιμισκή και άλλο, όπως ανέφερα προηγουμένως, σε Ανατολική Θράκη, ακόμα και αν αυτό δεν σε εξασφαλίζει από άδικες λύσεις. Θεωρούμε δε ότι υπάρχουν δυνατότητες και από την νομοθεσία για θεσμοθέτηση ειδικών συντελεστών μειώσεων για την επαγγελματική στέγη, που δεν φαίνεται να υπάρχουν εδώ και δεν υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν φαίνεται να υπάρχει ειδικό συντελεστής μειώσεων για σωματεία, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, που προβλέπεται, αλλά δεν υπάρχει ούτε εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ειδικό συντελεστή, τουλάχιστον για τις κατοικίες των ανέργων, οι οποίοι βέβαια δεν είναι αναγκαίο ότι πάντα υπάγονται ή μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις των μειώσεων για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, θεωρούμε ότι. Και θέλουμε υπόψη δύο πράγματα μόνο, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Έτσι. Πρώτον, υπάρχει δυνατότητα, και έχει να κάνει και με την πρόταση του Αντώνη του Γαζάκη εδώ, υπάρχει δυνατότητα η απόκληση των συντελεστών να είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Ο ανώτατος να είναι δεκαπλάσιος από τον κατώτατο, από τον γενικό συντελεστή της κατοικίας. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε ένας προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος αν ακολουθούταν μια τέτοια γραμμή, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν πετυχημένη επαγγελματική και εμπορική δραστηριότητα, τους μεγάλους δηλαδή, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, και οι οποίοι κάποια στιγμή οφείλουν και πρέπει να ανταποδώσουν και στο Δήμο και στις λειτουργίες τους αυτά τα κέρδη τα οποία έχουν συσσωρεύσει. Υπάρχει δυνατότητα, παραλαμβάνω, η απόκληση 10 φορές παραπάνω να ισχύει εις βάρος εκείνων και όχι συνολικά και για όλους.